φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον προπονητή του Φωστήρα, τον Βαγγέλη Σταυρακόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επιτέλους coach, έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πρώτο παιχνίδι με τη Μύκονο την Κυριακή στις 1 η ώρα. Ναι, είναι ευχάριστο γεγονός ότι επιτέλους μετά από 4,5 μήνες ξεκινάνε οι αγωνιστικές δραστηριότητες. Το σημαντικό πάνω απ' όλα και η ευχή μου εμένα είναι να έχουν όλη την υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και του αθλητισμού αλλά και εκτός του αθλητισμού. Ξεκινάμε με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Μύκονο, μέσα στην έδρα μας βέβαια. Το ζητούμενο είναι οι 3 βαθμοί. Το ζητούμενο είναι να, ο βαθμός ετοιμότητας που πρέπει να έχουμε για να παρουσιαστούμε για ένα τόσο πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια το γεγονός ότι 4,5 μήνες η ομάδα ήταν σε απραξία, οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό δυσκολεύει τις προσπάθειες και των 22 ποδοσφαιριστών που θα αγωνιστούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι, επιθυμούμε πάρα πολύ την νίκη, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή και ελπίζω το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει. Ωραία. Coach, πρώτον, πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορούσατε να έρθετε στο γήπεδο για την προπόνηση, εσείς που είστε μαθημένος τόσα χρόνια? Είναι πραγματικά στενάχωρο το γεγονός ότι όλοι, ο αθλητισμός πρώτα απ' όλα είναι υγεία και ζωή. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε προς όλες τις πλευρές, προς όλους τους ειδικούς, προς όλους τους υπευθύνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ο αθλητισμός είναι ζωή. Σίγουρα ο αθλητισμός μόνο υγεία φέρνει και δεν θα πρέπει να κρατάμε τους αθλητές έξω από τα γήπεδα, είτε είναι σε επίπεδο ακαδημιών, που αυτά τα παιδιά τώρα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στις ακαδημίες που δεν έχουν καθόλου ούτε προπονήσεις ούτε αγωνιστικές δραστηριότητες, είτε είναι σε επίπεδο άντρων. Πρέπει να βρισκόμαστε στο γήπεδο, πρέπει να αθλούμαστε, πρέπει να συμμετέχουμε στο κίνημα ζωής που δίνει ο αθλητισμός. Ήταν στενάχωρο για όλους, ήταν δύσκολο για όλους. Προσπαθούσαμε να παρακολουθούμε τους ποδοσφαιριστές με κάποιες εφαρμογές, με κάποια ατομικά προγράμματα που έβγαζε το προπονητικό team για να μπορούσαν να το καλυφθούν. Κακά τα ψέματα όμως, δεν είναι εύκολο αυτό. Όταν να είναι για ένα μήνα και οι ποδοσφαιριστές έχουν ενδιάσει να είναι για 1,5-2 μήνες, ναι. Όταν πήγε τόσο πολύ μακριά η επανακίνηση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, σίγουρα και οι αθλητές κουραστήκανε, σίγουρα είχαν δεύτερες ή τρίτες σκέψεις στο μυαλό τους. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το 15ήμερο, 20 μέρες που μας δόθηκε, κάναμε το καλύτερο δυνατό για την εποχή για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν έτοιμοι για το παιχνίδι της Ιωνίας. Είδαμε ότι είχαμε μια πρώτη απόφαση για έναρξη των προπονήσεων, μια δεύτερη απόφαση για πάυση των προπονήσεων και μια τρίτη απόφαση για επανέναρξη των προπονήσεων. Είναι αρκετό το διάστημα, είναι επαρκές το διάστημα, δηλαδή θα είναι έτοιμες οι ομάδες, ο Φωστήρας θα είναι έτοιμος? 100% δεν θα είναι έτοιμες στον βαθμό που θέλουμε εμείς να δούμε τις ομάδες μας, ο κάθε προπονητής, το κάθε προπονητικό team από το πόσο. Δεν μπορεί οι αθλητές σε 20 μέρες να είναι έτοιμοι, σε καμία περίπτωση. Ελοχεύουν σίγουρα και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν και οι υπεύθυνοι, πολύ κίνδυνοι τραυματισμών. Ωστόσο, δεν είμαστε εμείς που παίρνουμε τις αποφάσεις. Σίγουρα θα θέλαμε περισσότερο χρόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνάδελφος προπονητής που δεν θα ήθελε περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσει την ομάδα του. Δεν παίρνουμε εμείς όμως τις αποφάσεις. Εμείς πρέπει να τηρούμε τις αποφάσεις των υπευθύνων και της Ομοσπονδίας. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερο το γεγονός αν γινόταν επανάρξη του πρωταθλήματος από την αρχή, να παιχτούν όλες οι αγωνιστικές και όχι αυτό το πρόγραμμα που βγήκε να συνεχιστεί από την τέταρτη αγωνιστική για εμάς, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάποιες ομάδες έχουν δυσκολότερο πρόγραμμα, κάποιες ομάδες ίσως ενδεχομένως δεν ξεκινήσαν τόσο καλά, οπότε το να γίνουν απλώς 7 αγωνιστικές θεωρώ ότι δεν είναι αλλίωση του πραγματικού πρωταθλήματος και αδικεί την προσπάθεια των ομάδων, των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και τα σχέδιά τους που είχαν κάνει για ολόκληρη την χρονιά. Με βάση το πρόγραμμα που έχετε για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου και ουσιαστικά και του πρωταθλήματος, ποιος θα είναι ο στόχος του Φωστήρα και αν το πρόγραμμα το θεωρείτε ευνοϊκό, είναι δύσκολο, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρώτου γύρου? Το πρόγραμμα για σας σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο και για κάθε ομάδα. Εμείς έχουμε από τις 7 αυτές αγωνιστικές, πρέπει να κάνουμε και το ρεπό μας.
Έχουμε τέσσερα πολύ δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, Καραβιακό, τον Πανιόνιο, την Ηλιούπολη, την Αθηνική. Έχουμε τρία παιχνίδια στην έδρα μας, τη Μύκονο, την Άξο και τη Μαρκό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμα. Ωστόσο, ο στόχος του Κωστήρα είναι πάντα υψηλός. Ο στόχος του Κωστήρα είναι κάθε Κυριακή να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε μακριά. Το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι την Κυριακή, τους τρεις βαθμούς, να έχω υγιείς όλους τους ποδοσφαιριστές μου και βήμα-βήμα για αυτό το κουραστικό δίμηνο που θα έχει πολλές και επανελειμμένες αγωνιστικές υποχρεώσεις, να φτάσουμε στο τέλος και να βγαίνουμε πάντοτε με το χαμόγελο στα χείλη από όταν βγαίνουμε έξω από το γήπεδο. Η πορεία του Φωστήρα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, είχατε δύο ήττες από τον Εθνικό και τον Αίτητο και μία νίκη εκτός έδρας στο Μοσχάτο. Σίγουρα δεν ξεκίνησε, δεν είχε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα ο Φωστήρας. Είχε δύο ήττες και μέσα στον Αίτητο Σπατών, την πρώτη αγωνιστική, και με τον Εθνικό εδώ μέσα στην έδρα του Φωστήρα. Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου έκριναν, είναι δική τους απόφαση, εκείνη τη στιγμή να προχωρήσουν σε κάποιες αλλαγές και στο προπονητικό team και με κάποιους ποδοσφαιριστές. Κατορθώσαμε ακριβώς λίγο πριν τη διακοπή να πάρουμε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο μέσα στην έδρα του Μοσχάτου, που δύσκολα θα περάσουν ομάδες από τη συγκεκριμένη έδρα. Δεν κοιτάμε το παρελθόν, το έχουμε αφήσει ήδη πίσω. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το παρόν και το μέλλον. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Το σημαντικό είναι να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο την Κυριακή. Η άποψή σου, coach, για τον Όμιλο. Υπάρχουν πολλές δυνατές ομάδες, ιστορικές ομάδες που έχουν αγωνιστεί και σε ανώτερες κατηγορίες, όπως και ο Φωστήρας. Ναι. Και ο Πανιόνιος, ο Εθνικός, η Προοδευτική. Αντιαφυσβήτητα είναι ο πιο δύσκολος όμιλος από τους 10 όμιλους της Γαλλικής. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Είναι ομάδες ιστορικές, είναι ομάδες με δυναμική, είναι ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει και τα μεγαλύτερα budget σε αυτόν τον συγκεκριμένο όμιλο, από τα μεγαλύτερα budget στην κατηγορία. Είναι ομάδες οι οποίες κάθε Κυριακή είναι ένα πραγματικό ντέρμπι. Τα παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια, τα παιχνίδια πολλές φορές κρίνονται στον γκολ. Είναι απόλαυση αυτών που συμμετέχουν, αλλά σίγουρα μεγαλώνει και ο βαθμός δυσκολίας για την κάθε ομάδα, γιατί ο αντίπαλος είναι πραγματικά κάθε Κυριακή πάρα πολύ δυνατός. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, στον όμιλό μας δεν υπάρχει ούτε ένας αντίπαλος που να σκεφτείς ότι θα έχω ένα εύκολο τρίποδο Κυριακή. Ο καθένας μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε και θα το δείτε στην πορεία σε αυτές τις 7-8 αγωνιστικές που έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Το όπλο του Φωστήρα είναι η φύλαθλη. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να είναι δίπλα σας οι φύλαθλοι, να σας στηρίξουν. Το όπλο του Φωστήρα είναι η δύναμη, το όπλο του Φωστήρα είναι ο ίδιος ο Φωστήρας και ό,τι αντιπροσωπεύει. Το όπλο του Φωστήρα είναι η ιστορία του η μεγάλη, η οποία θα ακολουθεί πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και ο λέγεται φωνέας του Γιράντο. Θεωρώ ότι μπαίνεις από το γήπεδο, περνάς τον κατόφλαστο του γήπεδου, αμέσως αντιλαμβάνεσαι την αύρα και τη δυναμική αυτής της ομάδας. Την ακολουθεί τόσα πολλά χρόνια. Είναι μια ομάδα, η οποία, μια συνοικία εδώ πέρα, ο Ταύρος, οι οποίοι οι πάντες ζουν και αναπνέονται για τον Φωστήρα. Πιστεύω, πραγματικά πιστεύω και νιώθω ευλογημένος που αποτελώ μέλος της ομάδας του Φωστήρα και εγώ και οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουμε το ρόστερ αυτό της ομάδας. Πιστεύω να φανούμε αντάξει της ιστορίας του Φωστήρα. Ο Φωστήρας είναι ιδέα, ο Φωστήρας πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στα ψηλά στρώματα. Μακάρι να αγκαλιάσουμε όλοι αυτή την προσπάθεια και να το δούμε εκεί που το αξίζει. Γίναν και κάποιες προσθήκες. Είσαι ικανοποιημένος από το ρόστερ πώς είναι αυτή τη στιγμή? Ναι, βεβαίως. Γίνανε κάποιες σημαντικές κινήσεις και προσθήκες. Έκανε η διοίκηση. Κάλυψε κάποια κενά στο ρόστερ, γιατί ομολογουμένως το ρόστερ του Φωστήρα τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή ήταν πάρα πολύ μικρό, δηλαδή δεν είχε καμία εναλλακτική λύση. Με κάποιους τραυματισμούς που είχαν συμβεί και με κάποιες φυγές παιχνών που είχαν αλλοιώσει εντελώς το συνδυασμό της ομάδας το καλοκαίρι, νομίζω το πλήρωσε αυτό ο Φωστήρας, γιατί δεν είχε
εναλλακτικές λύσεις και στο τάγκο. Τα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα είναι παιδιά με εμπειρία, είναι παιδιά που έχουν αντιληφθεί από την πρώτη μέρα των προπονήσεων σε ποια ομάδα έχουν έρθει, σε ποιο σύλλογο έχουν έρθει. Είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσουν πολύ. Είμαστε μια οικογένεια μέσα στα αποδητήρια, είμαστε μια οικογένεια μέσα στο κύπελλο. Το σημαντικό είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, για την ψυχολογία του κάθε αθλητή, του κάθε προπονητικού team, είναι οι νίκες. Οι νίκες φτιάχνουν την ψυχολογία, οι νίκες ζεσταίνουν τον κόσμο, οι νίκες δημιουργούν κλίμα ευφορίας σε όλους τους τομείς της ομάδας. Ωραία, κότσα μου να φέρεις και τον συνεργάτη σου στο team. Ναι, έχω ένα εξαιρετικό team με εξαιρετικούς συνεργάτες. Είναι ο Δημήτρης ο Διαμαντάρας, ο οποίος είναι ο γυμναστής της ομάδας. Είναι ο Χρυσόστομος ο Καρδούλας, ο οποίος είναι συνεργάτης μου και βοηθός προπονητή. Είναι ο προπονητής θεματοφυλάκων, ο Μανώλης Αθωμόπουλος. Και είναι ο αναλυτής της ομάδας, ο Διονύσης Αλεξόπουλος, ο οποίος ο καθένας θεωρώ στο τομέα του, όσον αφορά τους συνεργάτες μου, τους θεωρώ κορυφαίους. Και γι' αυτό και φροντίζω να τους, οι περισσότεροι από αυτούς με ακολουθούν και σαν team σε οποιαδήποτε ομάδα πηγαίνω. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών ή όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή σου? Υπάρχουν μικροπροβλήματα τραυματισμών. Ελπίζω μέχρι την Κυριακή να τους έχω όλους έτοιμο πόλεμος. Πραγματικά δείξανε όλοι να δώσουν το παρόν για το παιχνίδι της Κυριακής. Το βλέπω και από τις προπονήσεις. Ελπίζω να είναι όλοι έτοιμοι, να είναι παρόντες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η συνεργασία σου με τη διοίκηση, το Φωστήρα? Είναι άψογη μέχρι στιγμής, δεν έχω κανένα παράπονο. Είχα ξανασυνεργαστεί με τον Φωστήρα και πριν 5-6 χρόνια, αν δεν απατώ, το 2015-2016 στην περίοδο. Άψογη συνεργασία. Οι άνθρωποι του Φωστήρα δεν παρεμβαίνουν. Είναι στα θέματα τα προπονητικά, προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού που μπορούν και αυτοί, γιατί είναι δύσκολες εποχές, να λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει καλή διάθεση και καλή προαίρεση από όλους, τα λύνουμε και δεν έχουμε κάποιο σημαντικό πρόβλημα να αναφέρουμε. Ωραία. Coach, τι να περιμένουμε από το Φωστήρα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος Γάμα Εθνικής, αρχής γενομένης από την Κυριακή στις 1 η ώρα, πρώτο παιχνίδι με τη Μύκονο. Περιμένετε ένα Φωστήρα ο οποίος βασική του επιδίωξη είναι να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο. Δεν λέμε πάντα, δεν είμαι υπέρ της άποψης εγώ σαν προπονητής, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι φιλοδοξία μου σε όποια ομάδα και αν έχω κουτσάρι, θέλω να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Θέλω να ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, θέλω να είναι ανταγωνιστικός και πάνω απ' όλα να έχει το DNA του νικητή. Προσπαθώ πάντοτε να το μεταδώσω στους αθλητές μου. Νομίζω ότι ο Φωστήρας το έχει και σαν σύλλογος, έχει το κράμα του, το DNA του νικητή. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά, όλα δεξιά και όλα καλά, και να έχουν την υγεία τους πάνω απ' όλα οι αθλητές μου, και με την πάρο του χρόνου θα δείτε ότι ο Φωστήρας θα ανταποκριθεί 100% στις αθλητές που θα δείτε. Και τι μπορεί να υποσχεθεί ο προπονητής του Φωστήρα, Βαγγέλης Σταυρακόπουλος, στους φιλάθλους της ομάδας? Δεν θέλω να λέω πολύ μεγάλα λόγια, εμένα με ενδιαφέρει και αυτό είναι το 100% μέλλον, ότι και εγώ από τη μεριά μου και οι συνεργάτες μου αλλά και οι ποδοσφαιριστές που φοράνε τα μέλη της Φωστήρα θα δίνουν το 110% του εαυτού τους. Συμβόλαιο με τη νίκη δεν έχει κανείς, συμβόλαιο με την προσπάθεια έχουν το άφαντες και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ. Ότι από τη στιγμή που περνάμε το κατόφλι αυτού του γηπέδου και μπαίνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα δίνουμε και την ψυχή μας για να είναι νικητής ο Φωστήρας. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, coach, το μήνυμα του προπονητή του Φωστήρα, Βαγγέλη Σταυρακόπουλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες, coach, εσύ να τους πεις? Πάνω απ' όλα να έχουν υγεία. Είναι δύσκολες εποχές. Το βλέπετε ότι αυτή η πανδημία και αυτή η περιπέτεια που έχουμε περάσει ένα χρόνο τώρα έχει δημιουργήσει πολλά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα στους ανθρώπους μας. Πάνω απ' όλα να έχουν την υγεία τους. Δεύτερον, να μην χάνουν ποτέ την ελπίδα τους, γιατί η ελπίδα κρατάει ζωντανό κάθε άνθρωπο σε όποιο τομέα της ζωής του, όπου και να εργάζεται αυτός. Και τρίτον, μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, να αντιληφθούμε όλοι το νόημα της ζωής
και αντιληφθούμε όλοι το νόημα της ενότητας που το έχουμε ανάγκη και στους Έλληνες, αλλά και στον αθλητισμό. Το έχουμε πραγματικά ανάγκη και πιστεύω ότι όλες αυτές οι δυσκολίες και όλη αυτή η περιπέτεια που περάσαμε τον τελευταίο χρόνο να μας ξυπνήσει κάποια άλλα ιδανικά και κάποιες άλλες αρχές που ενδεχομένως τις είχαμε ξεχάσει ή τις είχαμε λησμονήσει. Κότσι, να σας ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία στο φωστήρι.